αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Θα αναφερθούμε πάλι σήμερα στη νεότητα, η οποία ζητάει πράγματα δίκαια, οράματα, αξίες, δικαιοσύνη, αγάπη, χαρά, ένταση χαράς και όχι άτονη χαρά. Όλα αυτά τα οποία ζητάει είναι δίκαια αιτήματα, γιατί ο νέος πλάστηκε να ζει νεανικά. Αλλά όμως ειδού πως το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει δεν χαρίζει στα παιδιά αυτά τα οποία ζητούν. Χαρίζει αντίθετα αρνητικά πρότυπα, απογοητεύσεις μέσα σε μια κοινωνία άδικη, διεφθαρμένη, χωρίς πρότυπα, χωρίς αξίες, χωρίς οικογένειες σωστές, χωρίς δικαιοσύνη στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Και όλα αυτά τα παιδιά, τους νέους και τους εφήβους τους οδηγούν σε κάποια φυγή, σε κάποια αναζήτηση αναπληρώσεως του χαμένου αυτού ονείρου. Και δυστυχώς, αντί να βρουν τις καλές αναζητήσεις και την καλή αναπλήρωση σε ιδανικά, σε οράματα εθνικά, στη δημιουργία ενός καινούριου κόσμου, στρέφονται τα παιδιά και οι νέοι στο εύκολο. Στρέφονται στα εφραντικά, στα παρεστησιογόνα και στον ψευτοπαράδεισο των ναρκωτικών. Εντυπωσιαστήκαμε και συγκλονιστήκαμε όταν διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι το έκσταση οδήγησε τελικά στον θάνατο την Λία Μπέτς στην Αγγλία, η οποία πάλεψε 4 ημέρες με τον θάνατο ενώ ζητούσε την ζωή. Διψούσε για ζωή αυτή η κοπέλα, 18 χρονών στα γενέθλιά της. Χόρεψε τον χορό του θανάτου της. Γιατί? Διότι πήρε ένα χαπάκι έκσταση, όπως λέγεται, μια μορφή ναρκωτικού, και από τις 4 μέρες αυτές έδωσε το χαροπάλεμα μέσα στην εντατική, έχασε τις αισθήσεις της μέσα σε ένα κόμμα, επιθανάτιο, και τελικά είναι στον άλλο κόσμο. Αυτό το κοριτσάκι που ήθελε να χορέψει σε ένταση, με μανία, τον χορό της χαράς, χόρεψε δυστυχώς τον χορό του θανάτου και τώρα είναι στο χώμα. Και άλλοι Βρετανοί, στις 25 Σεπτεμβρίου, άλλος νεαρός Βρετανός έχασε τη ζωή του, άλλοι έπεσαν σε κόμμα και μετά από πολλές προσπάθειες στην εντατική βρήκαν πάλι τις αισθήσεις τους και έζησαν. Και πράγματι αυτό το χαπάκι που λέγεται το χαπάκι της ευτυχίας κάνει το γύρο του κόσμου και προσπαθεί να γίνει αποδεκτό από τους νέους για να τους χαρίσει δήθεν την ευτυχία, να τους χαρίσει την παρηγοριά και τις διεξόδους από τα διέξοδα τα οποία δημιουργήσαμε με τους πολέμους, τις αδικίες, την διαφθορά, παντού τόσης κατάρρευσης αξιών. Και είναι φυσικά και άνωθεν αυτή η επιβολή των ναρκωτικών για να δώσουν στα παιδιά την ψεύτικη διέξοδο, για να μην κάνουν συνέχεια τις επαναστάσεις και ζητούν τα αιτήματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα ικανοποιήσουν κάποια κέντρα αποφάσεων. Αυτό λοιπόν το χαπάκι, μια κάψουλα, το έκσταση που στοίχιζε 5.000 πριν από 10 χρόνια το 84 και τώρα στοιχίζει 8.000 και επάνω, αυτό το έπαιρναν παντού και στην Ευρώπη και στην Αμερική, και μάλιστα όπως γράφουν εφημερίδες προσφερόταν, μοιραζόταν σαν θεία κοινωνία στους σταμόνες, στις δίσκους, στα μπαρ κλπ. Ώστε να το καταπιούν και να νιώσουν τον εκστασιασμό αυτόν, την ένταση του αισθησιασμού, για να χορέψουν, να τραγωδήσουν, να εκτονωθούν, για να μην κουραστούν, να χορεύουν σαν παλαβοί. Και τι λέγουν κάποιοι που είναι ειδικοί, η αδρεναλίνη μετά από λίγα λεπτά ανεβαίνει στα ύψη και αισθάνεται τη μουσική σε ένταση, χορεύει χωρίς να κουράζεται το άτομο που καταναλώνει το έκσταση, και είναι πλέον που νιώθει ερωτική, θα λέγαμε, διάθεση επικοινωνίας. Αλλά όμως λένε οι έχοντες την πείρα που έχουν κάνει τη χρήση ότι την επόμενη μέρα έχουν μια συνέστηση ότι είναι χάλια.
Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα του έκσταση και των χωρών των εκστασιακών που ξεπερνούν ακόμα και τα ειδωλολατρικά, θα λέγαμε, Διονύσια και κάνουν τους νέους να χορεύουν χωρίς να καταλαβαίνουν που βρίσκονται, να χάνουν την αίσθηση χώρου, χρόνου, προβλημάτων και οδηγούνται σε ένα ψεύτικο παράδεισο, σε έναν οργασμό πνευματικής και φυσικής ζωής, με αποτέλεσμα να κατρακυλούν και σε βαρύτερα ναρκωτικά ή σε μια σεξουαλατρία ή να νομίζουν πως τα έλυσαν τα προβλήματα όλα μέσα σε αυτό τον ψευτοπαράδεισο, μέσα σε αυτές τις παρεστησιογόνες, θα λέγαμε, ουσίες και τις εμπειρίες, τις παρεστήσεις που τους δημιουργούν. Και εδώ στην Ελλάδα κυκλοφορούσε αυτό το έκσταση και φυσικά και άλλα ποτά, τα έξυπνα, τα smart ποτά, όπως είχαμε ακούσει και από τις ειδήσεις, που βάζαν μέσα, νοθεύαν με ναρκωτικά τα ποτά για να δημιουργούν παρεστησιογόνες, θα λέγαμε, επιδράσεις στην νεότητα, και όλες αυτές οι χρήσεις των εφραντικών, των παρεστησιογόνων, και βέβαια το έκσταση, όπως μας λέγουν οι ειδικοί, XTC, έκσταση, είναι 3,4 με φιλενοδιοξι με θαμφεταμίνη. Δηλαδή μια παραλλαγή αμφεταμίνης που φέρνει παρεστησιογόνες καταστάσεις στο άτομο. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες ανακαλύψεις που έχουν όμως πολύ βλαβερές συνέπειες στο πρόσωπο, όπως ακριβώς είχε πει και ο ιατροδικαστής. Πολύ βλαβερή είναι η χρήση αυτών των ουσιών και του έκσταση που χαρίζει προσωρινή εξαντική, θα λέγαμε, διάθεση να βγει κανείς από τα προβλήματά του, από το καβούκι του και να χαρεί δίθεν τη ζωή, και αντί να χαρεί τη ζωή βρίσκει τον θάνατο. Βέβαια, όπως λέει και ο ιατροδικαστής κύριος Ψαρούλης, αυτό το έκσταση φέρει συνέχεια ψυχώσεις, όταν γίνει συνέχεια χρήσης, ψυχώσεις, είναι επικίνδυνο για τη ζωή του χρήστη, εφόσον συνδυαστεί μάλιστα με αλκοόλ, φέρνει και τον θάνατο. Ζητάει λοιπόν η νεολαία την χαρά, και αντί να βρει πολλές φορές την χαρά και μάλιστα την γνήσια χαρά και στην ένταση που την επιθυμεί, βρίσκει τον χάρο. Γι' αυτό ας αφιερώσουμε τη σημερινή μας ομιλία να πούμε τις αιτίες γιατί η νεολαία στρέφεται με τόσο πάθος στα εξαρτησιογόνα αυτά χημικά προϊόντα, στα εφραντικά και παρεστησιογόνα, δηλαδή την άλλη μορφή των ναρκωτικών. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι σπρώχνουν την νεολαία σε αυτή την εξάρτηση, σε αυτά τα ναρκωτικά. Πρώτης να πούμε δύο λόγια τι σημαίνει ναρκωτικά, τι είναι ναρκωτικές ουσίες ή εξαρτιογόνες ουσίες. Ναρκωτικές ουσίες είναι αυτές οι οποίες παραλύουν το κεντρικό νευρικό σύστημα ή το μουδιάζουν, και όπως είναι η μορφίνη και άλλες βαρύες μορφές ναρκωτικών, και φέρνουν έτσι μια αλλαγή στην προσωπικότητα. Αλλάζουν την διάθεση του ανθρώπου, την ψυχική, στο θυμικό, στην αντίληψη, την επίγνωση, τη συνέστηση, και όταν γίνεται μάλιστα κακή χρήση και σε ποσότητα, φέρνουν πάρα πολλές βλαπτικές συνέπειες που σήμερα δεν θα μιλήσουμε τόσο για τις συνέπειες, όσο το γιατί τα παιδιά και οι νέοι, ακόμα και από το δημοτικό σχολείο, στρέφονται σε αυτά τα ναρκωτικά, που είναι η πρώτη απειλή. Δεν είναι το AIDS η πρώτη απειλή, είναι τα ναρκωτικά η πρώτη απειλή που απειλεί να καταστρέψει όλο τον πλανήτη, ακόμα και την ωραία μας πατρίδα. Ναρκωτικές λοιπόν ουσίες που φέρνουν την εξάρτηση, και φυσικά έχουμε την εξάρτηση από τις ουσίες αυτές που κάνουν τον άνθρωπο δούλο, ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει και να εχμαλωτίζεται και να ζητάει αυτή την χρήση των βλαπτικών, των θανατικών, θα λέγαμε, ουσιών. Ναρκωτικό λοιπόν είναι κάθε φυσικό, να συμπληρώσουμε τώρα, ή τεχνητό συνθετικό παρασκεύασμα, προϊόν, που μπορεί να μεταβάλει τη θυμική κατάσταση του ανθρώπου και να προκαλεί, λες, την εξάρτηση. Και έτσι επιδρά σε όλη την ψυχοσωματική ζωή του ανθρώπου. Αλλά έχουμε, εκτός από τις φυσικές ουσίες που βγαίνουν μέσα από τη φύση ατόφιες, έχουμε και τις χημικές ουσίες, τα χημικά ναρκωτικά και αυτά τα λεγόμενα designer drugs, που είναι
συγκεκαλυμμένα ναρκωτικά, αλλά είναι νόμιμα, υποκρισία δηλαδή, και κυκλοφορούν αυτά στο εμπόριο σαν φάρμακα, σαν αγχολητικά. Και ελεύθερα κάνουν χρήση τα παιδιά και κάποιοι που έχουν έστω και κάποια συνταγή αυτών των ναρκωτικών. Ας δούμε λοιπόν αυτό το θέμα. Γιατί τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι στρέφονται στα ναρκωτικά, στις εξαρτησιογόνες ουσίες? Γιατί θέλουν να είναι δούλοι, θέλουν να σκοτωθούν, ζητάν τον θάνατο ενώ επιθυμούν την ζωή? Βέβαια, άλλα ζητούν και άλλα βρίσκουν, και υπάρχουν πάρα πολλά αίτια τα οποία μας οδηγούν την νεολαία σε αυτές τις εξαρτήσεις, σε αυτά τα ναρκωτικά, σε αυτήν την τοξικομανία ή την λεγόμενη ναρκωμανία. Ας πούμε γενικά, πολύ συνοπτικά, τους βασικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Είναι ψυχογενείς, είναι προσωπικοί παράγοντες, είναι οικογενειακοί, κοινωνικοί και θα λέγαμε και ενδογενείς κληρονομικοί παράγοντες, που είναι το ελάχιστον, και δεν μπορούμε να απομονώσουμε να πούμε ότι φταίει μόνο η κοινωνία, φταίει μόνο το κράτος, φταίνε μόνο οι οικογένειες, φταίνε όλοι οι παράγοντες, καθώς ομοίως φταίει και ο παράγον άτομο, πρόσωπο, το οποίο αν και έχει ενημερωθεί και γνωρίζει την καταστροφική επίδραση των ναρκωτικών, ακόμα και αυτών των αφεταμινών που τον πάρουν και δίνουν μια διέγερση και μια δυναμικότητα, μια ζωτικότητα που τόσο πολύ βλάπτουν στη συνέχεια, αν και τα γνωρίζουν αυτά, όμως καταλήγουν να εχμαλωτίζονται, να εξαρτώνται, να υποδουλώνονται, να γίνονται σκλάβοι σε μια ουσία θανατικό δηλαδή. Να ερευνήσουμε σήμερα ακριβώς τις αιτίες που οδηγούν σε αυτές τις εξαρτήσεις. Υπάρχουν λοιπόν προσωπικές αιτίες, και κυρίως να ρίξουμε το βάρος στις βασικές θα λέγαμε αιτίες, και όχι στις λεπτομέρειες που δεν θα μας το επιτρέπει η ώρα να εξαντλήσουμε όλες τις αιτίες. Τις βασικές λοιπόν προσωπικές αιτίες, τις βασικές κοινωνικές, οικογενειακές και άλλες αιτίες, ιατρικές αιτίες κλπ. Βασικές λοιπόν αιτίες που αναφέρονται στην προσωπικότητα είναι όταν τα άτομα είναι απροσάρμοστα, όταν είναι αντικοινωνικά, όταν τα άτομα έχουν λιγότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσουν δυσχέρειες, μάλιστα συγκινητικές καταστάσεις, όταν έχουν πλαστεί μέσα σε ένα περιβάλλον οικογενειακό ανεπαρκές και έχουν μια κάποια αβουλία και δεν μπορούν να λύσουν προβλήματα, να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Άτομα τα οποία δεν έχουν αυτοπεποίθηση, δηλαδή να στηρίζονται στον εαυτό τους και να αντιμετωπίσουν τους προβληματισμούς της ζωής. Άτομα τα οποία ακριβώς αισθάνονται ότι δεν αυτοεπιβεβαιώνονται μέσα σε αυτή την κατάσταση της κοινωνίας που ζούμε. Άτομα με ατομικιστικές διαθέσεις και εγωιστικές, που ακριβώς βιώνουν αυτό το χάλι της πραγματικότητας της κοινωνικής σε μια τραυματική εμπειρία που τους διώχνει, θα λέγαμε, στο περιθώριο και τους πρόχνει στη φυγή, στην αναζήτηση υποκατάστατου αυτών των οποίων δεν μπορούν να απολαύσουν και να χαρούν. Η φυγή λοιπόν είναι ο κοινός παρονομαστής, όπως θα δούμε, όλων των παραγόντων που τα παιδιά τα απογοητεύουν ή δεν τα οπλίζουν σωστά ή τα οδηγούν ασφαλμένα, και βρίσκουν λοιπόν την διέξοδο στη φυγή. Ένας άλλος παράγοντας που αναφέρεται στο πρόσωπο είναι όταν τα παιδιά προβληματίζονται και θέλουν να δώσουν την άμεση λύση του εδώ και τώρα, δεν έχουν μάθει την υπομονή, την καρτερία, την άσκηση, την αγωνιστικότητα, θέλουν εδώ και τώρα την εύκολη λύση, το να μην κοπιάσουν, γιατί αυτό τους διδάσκει η σημερινή κοινωνία. Τότε απογοητεύονται με τα μικρά εμπόδια και στρέφονται στη φυγή λοιπόν, και γλιστρούν στη μαγική λύση των ναρκωτικών. Έπειτα έχουμε άλλη αιτία που αναφέρεται στην κακή αντίδραση του προσώπου. Όταν το πρόσωπο από επιπολαιότητα θέλει να δοκιμάσει την χρήση κάποιων ναρκωτικών εφραντικών, γιατί νομίζει ότι θα νιώσει κάποιες εμπειρίες, όταν του λέγουν ότι θα νιώσεις μια διεύρυνση της συνειδησιακής καταστάσεως και θα νιώσεις μια εφορία, έναν παράδεισο, θέλει να δοκιμάσουν τον ψευτοπαράδεισο αυτό, να δώσουν λοιπόν μια άλλη διάσταση στη συνείδηση. Και μάλιστα όταν είναι τραυματισμένη η συνείδηση, είναι μια φυγή πλέον αυτή η εμπειρία, αυτή η δοκιμασία. Έπειτα όταν θέλουν να ενταχθούν σε κάποια ομάδα,
ομάδα η οποία τους έδει κάποιον όρο. Αντιδρούν, θα λέγαμε, όχι σωστά, και υποτάσσονται στην νοοτροπία μιας ομάδας να κάνουν χρήση έστω μιας ναρκωτικής ουσίας για να πάρουν τον μπράβο. Έπειτα, μια προσωπική αλαιτία είναι όταν νιώθουν την ανία ή αυτό που το οποίο λέμε το υπαρξιακό κενό. Όταν λοιπόν αυτό το κενό, το αβυσαλείο είναι μέσα στην ψυχή του νέου, τότε ζητάει να το γεφυρώσει, να το γεμίσει, και όταν δεν μπορεί να το γεμίσει με υπαρκτές αξίες, καταφεύγει στους ψευτοπαράδεισους των ναρκωτικών. Και έπειτα είναι μια αντίδραση, μια επανάσταση στην κακή διαπαιδαγώγηση, στην κακή αγωγή μέσα στην οικογένεια και πολλοί άλλοι διάφοροι λόγοι που ακριβώς συμβάλλουν ως λόγοι προσωπικής αντιδράσεως. Μετά έχουμε την οικογενειακή, θα λέγαμε, ευθύνη, που είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Όταν υπάρχει μια οικογένεια που δεν έχει αρμονία, που έχει διαταραγμένες σχέσεις των συζύγων, διαταραγμένες σχέσεις γονιών και παιδιών, που δεν λειτουργεί σωστά η οπατορική σχέσεις ή πατρική και μητρική σχέσεις, είτε οι συζυγικοί σχέσεις, και εξαντλώνται οι γονείς σε μαλώματα, σε διαπληκτισμούς, σε διαστάσεις, όταν μπαίνουν μάλιστα διαζύγιο. Τα παιδιά είναι τότε ένας μέγας κίνδυνος να στραφούν σε αναπλήρωση της πατρικής αποστερήσεως ή μητρικής αποστερήσεως ή των αγαθών της ειρήνης και ευτυχίας, να ζητούν να βρουν την ατραπό μέσα στα ναρκωτικά, στην ψευδαίσθηση των ναρκωτικών. Όταν λοιπόν μια οικογένεια δεν δίνει αξίες, δεν δίνει πρότυπα, όταν δίνει μάλιστα αρνητικά πρότυπα, τότε έχει διαπιστωθεί από στατιστικές ότι το 70% των παιδιών που στρέφονται στα ναρκωτικά προέρχονται από προβληματικές οικογένειες. Και μάλιστα όταν υπάρχουν οικογένειες που αντίθεται άλλες μεν καταπιέσουν τα παιδιά και τα σπρώχνουν σε μια ανεξέλεκτη ελευθερία, αχαλήνωτη, για να νιώσουν εμπειρίες σε άλλους χώρους, άλλες δε αφήνουν τελείως ελεύθερα τα παιδιά να μην στηριχθούν τίποτε και πέφτουν μέσα λοιπόν σε παγίδες κακών παρεών και εκεί μαθαίνουν τα ναρκωτικά. Μετά, ξέρουμε ότι κάποια σπίτια έχουν κάποιους γονείς, κατά φαντασία είναι έστω ασθενείς ή μεγάλους, που παίρνουν χάπια, φάρμακα όπως να χρειάζεται, και έτσι εθίζονται τα παιδιά και λένε ότι πονοκέφαλος έχει την ασπιρίνη, άλλη αρρώστια έχει ένα φάρμακο, άρα ο ψυχικός πόνος πρέπει να έχει και αυτός ένα φάρμακο. Ποιο είναι? Το ναρκωτικό, λένε. Τρέξε, το έκσταζι ή το έξυπνο ποτό ή οι άλλες παρεξηγόμενες ουσίες ή οι αμφεταμίνες που δίνουν μια ζωτικότητα και μετά μια κατάπτωση δυνάμεων. Βέβαια, αναγνωρίζουν οι ερευνητές ότι υπάρχει ένα μέρος ευθύνης και στους γιατρούς όταν κάνουν κατάχρηση στις συνταγές τους σε αναλγητικά, σε υπνοτικά, σε φάρμακα ψυχοτρόπα, σε φάρμακα που φέρνουν τη λύση του άγχους, αγχολητικά και τα υπόλοιπα. Οπότε, όταν δίνουν τέτοια φάρμακα χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος ή αυξάνουν τις δόσεις, συνηθίζουν τα παιδιά να έχουν λοιπόν αυτή την τάση για αναζήτηση ναρκωτικών. Βέβαια, οι κοινωνικοί παράγοντες είναι πολύ πολύ σοβαροί και σαν αντικειμενικοί και σαν άνθρωποι της Εκκλησίας εμείς δεν θα κατακρίνουμε κανένα από τους παράγοντες. Είναι πολυπαραγοντική διάσταση λοιπόν της αιτίας της τροφής των παιδιών και των νέων στα ναρκωτικά. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν. Άλλοτε πιο πολύ ο ένας παράγοντας, άλλοτε πιο πολύ η οικογένεια, άλλοτε πιο πολύ η κοινωνία, άλλοτε πιο πολύ το σχολείο, άλλοτε η εγκατάλειψη της νεότητας και άλλοτε και η κακή αντίδραση που γίνεται από το ίδιο το πρόσωπο, το οποίο έχει την κυρία ευθύνη. Έστω και το μικρό παιδί έχει ευθύνη. Και αν δεν είναι άνθρωπος υπεύθυνος, κακή αγωγή πήρε στο σχολείο, κακή αγωγή και στο σπίτι. Γιατί πρέπει να διδάσκονται και να παιδαγωγούνται οι νέοι, ώστε να διαπλάσουν προσωπικότητα και να αντιδρούν σαν προσωπικότητες ελεύθερες και υπεύθυνες, να αντιδρούν στο κακό, να ετοιμάζονται όριμοι να αντιμετωπίσουν το κακό και να μην λυγίσουν. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί κοινωνικοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στο να εξαπλώνουν, να στρέφονται, να γλιστράνε οι νέοι στα ναρκωτικά, όπως είναι η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση από την κοινωνική αδικία που αναφέραμε, όπως είναι η σατανική ανταγωνιστική, θα λέγαμε, διάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούω. Λέγεται. Παρακαλώ, διακόπη η γραμμή. Να επαναληφθεί το τηλεφώνημα.
Υπάρχει λοιπόν η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση από την κοινωνική αδικία. Ανταγωνισμός στη ζωή, ο οποίος είναι σατανική, θα λέγαμε, σατανικός μοχλός που τα ανατρέπει όλα και τους κάνει όλους αγχώδεις. Οι άνθρωποι ζουν χωρίς να έχουν ανωτέρους σκοπούς και ιδανικά και οράματα. Έφτασαν στο να αφισβητούν τους πάντες, αφεντίες, τα πάντα, όλους τους θεσμούς και να τους ανατρέπουν και να οδηγούνται στην αναρχία και στην αναζήτηση κάποιων, θα λέγαμε, υποκαταστάτων. Και φτάνουν έτσι στα ναρκωτικά, τους οδηγεί η κοινωνία. Παρακαλώ. Πάντες. Ναι. Έχουμε να κάνουμε μια ερώτηση, μεγάλες ερωτήσεις, ναι. Έχουμε τις αιρέσεις. Ναι. Εδώ στην Εκκλησία, παρακαλώ, όταν λέει με το Λόγο του Θεού, ναι. Μέσα του Λόγου του Θεού δεν μπορούμε να λέμε μόνο το Ευαγγέλιο, πρέπει να λέμε και τις αιρέσεις που πέφτει ο κόσμος στην παγίδα. Μάλιστα. Πέφτει ο κόσμος στην παγίδα. Καλώς, να σας απαντήσω. Το κεφέ. Ναι, ναι. Το κεφέ που πιάνουν κόσμο και το στέλνουν έξω και δεν λένε που τους πάνε τον κόσμο. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Οι αιρέσεις ακριβώς λειτουργούν και μάλιστα οι καταλυτικές λατρείες λειτουργούν ως ψυχοναρκωτικά. Είναι μια άλλη μορφή ναρκωτικών. Ας αφήσουμε ότι πολλές παραθρησκευτικές οργανώσεις, όπως και θρησκεύματα γκουριστικά, ινδουιστικά και τα τι αυτά, χρησιμοποιούν και ναρκωτικές ουσίες για να επιτύχουν μια, θα λέγαμε, έκσταση, μια φυγή, μια άλλη διάσταση, μια άλλη εμπειρία και μέσα από τη διδασκαλία που συνδυάζεται και με ναρκωτικά. Γι' αυτό πολλές οργανώσεις και θρησκευτικές αιρέσεις και παραθρησκευτικές και καταλυτικές λατρείες χρησιμοποιούν και ναρκωτικά, είτε εν γνώση των παιδιών και των προσυλλογισμένων νέων και μεγάλων, είτε και εν αγνίατων στο ποτό, στο νερό κλπ. Κοινωνικοί λοιπόν παράγοντες πάμπολοι οδηγούν τα παιδιά και τους νέους στα ναρκωτικά. Να συμπληρώσουμε κάποια άλλα. Φερρυπίν τα αρνητικά πρότυπα τα οποία προβάλλονται και από τις τηλεοράσεις. Υπήρχαν περιοδικά τα οποία διαφημίζαν ναρκωτικά όπως την κοκαίνη. Και ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται στα θεάματα η χρήση ή η καταπολέμηση δίθεν των ναρκωτικών είναι τροποτινά σαν διδασκαλία να γευτούν τις εμπειρίες αυτές οι νέοι. Έπειτα είναι η κοινωνική αδικία και τα προβλήματα τα κοινωνικά όπως ανεργία, πείνα, φτώχεια, μιζέρια, δυστυχία. Όλα αυτά τα αίτια δημιουργούν εντάσεις ψυχικές, ψυχολογικές που σπρώχνουν τα παιδιά σε κάποιες διεξόδους και επειδή δεν τα βρίσκουν εύκολα με τις διεξόδους στρέφονται προς τα ναρκωτικά. Τα περισσότερα ευάλωτα άτομα τα οποία στρέφονται στα ναρκωτικά, να πούμε τώρα και μια άλλη βασική αλήθεια, τα περισσότερα ευάλωτα άτομα είναι αυτά τα οποία έχουν ψυχογενείς αιτίες, δηλαδή είναι ψυχιατρικό, θα λέγαμε, όχι υγιή άτομα και απέδειξε μια στατιστική ότι το 93% των στρεφωμένων στα ναρκωτικά ατόμων έχουν κάποια εσωτερική ψυχογενή, λέγαμε, αιτία, δηλαδή κάποια μη νορμάλ ψυχική κατάσταση. Νοσούν εκ των προτέρων ψυχικά, ψυχολογικά και βρίσκουν την διέξοδο προς τα ναρκωτικά. Βέβαια, η προσωπική ευθύνη είναι η μεγαλύτερη ευθύνη και μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τα κοινωνικά. Κάποιοι με κάποιον τρόπον υποκριτικών, φαρισαϊκών, θέλουν άλλοτε να ρίχνουν την ευθύνη στην οικογένεια, αν είναι η πολιτεία αυτή, ή η οικογένεια ρίχνει την ευθύνη στην πολιτεία ή στην κοινωνία ή και στην εγκατάλειψη της νεολαίας και από εκκλησιαστικούς ακόμα παράγοντες. Πολλοί τα λένε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λοιπόν μία η αιτία. Είναι συνυφασμένες όλες οι αιτίες που αναφέραμε και θα συμπληρώσουμε. Όλες μαζί δημιουργούν ένα πλέγμα αιτίας που σπρώχνει, δημιουργεί μια κατάσταση, ένα υπόβαθρο ολισθηρό που γλιστούν τα παιδιά μέσα σε αυτό το υπόβαθρο που κινούνται, γλιστούν στη λύση των ναρκωτικών. Να αναφέρουμε ότι δεν είναι τα κοινωνικά αίτια μόνο. Δεν είναι οι έμποροι των ναρκωτικών. Να πείτε, οι έμποροι των ναρκωτικών είναι μόνο η ευθύνη. Είναι μεγάλη ευθύνη. Είναι εγκληματίες και δυστυχώς είναι έξω από τις φυλακές. Ενώ μέσα είναι κάποιοι μικροί χρήστες, κάποια βαποράκια, που και αυτοί κάνουν μεγάλη δουλειά. Γιατί οι έμποροι βρίσκουν τα βαποράκια. Αυτοί κάνουν τη ζημιά στην πιάτσα και ποτίσουν τους μικρούς και τους μεγάλους ναρκωτικά. Δηλαδή, οι άμεσοι εχθροί του περιβάλλοντος είναι τα βαποράκια. Αλλά οι πιο υπεύθυνοι είναι αυτοί που διακινούν τα ναρκωτικά. Οι μεγάλοι έμποροι που είναι όλοι έξω σχεδόν. Και από μέσα ξαναβγαίνουν έξω επειδή υπάρχει το κατεστημένο
που στηρίζει αυτή την φαυλότητα, αυτό το φαύλο κύκλο. Είναι λυπηρό να τα λέμε, και όμως είναι πραγματικότητα. Δεν είναι το κοινωνικό αίτιο το μόνο αίτιο. Και να απαντήσω σε αυτό το θέμα. Έχουμε φέρει πριν τη Σουηδία, τις σκανδιναβικές χώρες, ή έστω η Σουηδία που έχει γίνει μια στατιστική, που έχει ανεπτυγμένη την κοινωνική πρόνοια. Δεν υπάρχει εκεί φτωχός. Και όμως εκεί υπάρχει, θα λέγαμε σε μεγαλύτερο βαθμό, ο αλκοολισμός και εξάρτηση από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Όμοιως και σε άλλες χώρες βιομηχανικώς προηγμένες, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τα ναρκωτικά. Βέβαια, η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, η ναρκωμανία, η τοξικομανία που λέμε, είναι μία αρρώστια, είναι ένα πάθος. Γι' αυτό μας απασχολεί και σαν εκκλησία, και δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτά τα πάθη της τοξικομανίας που δέρνει σαν μάστιγα, σαν πληγή του Φαραώ, δέρνει την κοινωνία. Δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτή την πραγματικότητα, και πρέπει όλοι μας, όλοι οι φορείς, οικογένεια, εκκλησία, πολιτεία, κοινωνία, σχολείο, και βέβαια και το σχολείο είναι αιτία. Όλοι μας πρέπει να αγωνιστούμε ειλικρινά και όχι υποκριτικά. Όχι να ρίχνουμε το μπαλάκι της ευθύνης ημέν στους δε. Όλοι οι παράγοντες ευθύνονται. Και ανάλογα με την, θα λέγαμε, ψυχοσύνθεση του προσώπου, του ατόμου, στρέφεται ή αντιδρά ή στρέφεται στο ναρκωτικό. Επομένως και το σχολείο, για να μην το παραλείψουμε. Και το σχολείο, όταν δίδει ελλειπή γνώση, όταν κάνει τα παιδιά μηχανήματα απομνημονεύσεως, όταν θέλει να τα κάνει να αποστηθήσουν, να παπαγαλίσουν, όταν τους απογοητεύει, δεν κάνει διάλογο, έχει ανελεύθερη, θα λέγαμε, διδακτική εργασία, καταπιέζει τα παιδιά μέσα στην τάξη, ή όταν είναι τύρανοι σκληροί οι καθηγητές ή οι διευθύνσεις, ή ζουν σε περιβάλλοντα που δεν είναι παιδαγωγικά, θα λέγαμε, και σωστά, τότε τα παιδιά παίρνουν μια αιτία απογοητεύσεως και από το σχολείο και στρέφονται σε άλλους χώρους να βρουν αυτά τα οποία δεν βρήκαν στους χώρους της οικογένειας, του σχολείου, της κοινωνίας, του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Ας δούμε τώρα κάπως πιο συγκεκριμένα κάποιες διαπιστώσεις. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Σας ακούμε πολύ προσοχή, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Μάλιστα. Απλά θα ήθελα να επισημάνετε από πού ξεκινάνε όλα αυτά. Δηλαδή αυτό που λέτε γενικά στην Εκκλησία σαν σκοτεινές δυνάμεις. Ναι. Είναι αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις. Να πείτε για το σιωνισμό. Μάλιστα. Για το μασονισμό. Τι Μάλιστα. γίνεται, πώς κινούνται τα ναρκωτικά, πώς έχει διαβρωθεί η πολιτική, η αστυνομία. Πώς έχει εξαπλωθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτά που θέλουν τα πρότυπα να περάσουν στους νέους. Μάλιστα. Να στήξετε την πηγή των προβλημάτων. Ναι. Γιατί συμφωνώ με αυτά που λέτε, αλλά να ενημερώσετε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν όλα αυτά. Ποιοι κατευθύνουν τις μάζες και πού τις πάνε τις μάζες για να φέρουν σε λίγα χρόνια τον Αντίχριστο και να υποκύψει η νεολαία σε αυτόν. Ναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Καλώς. Ήδη εσείς επισημάνατε και είπατε την ουσία, ας πούμε, του προβλήματος που εξάρτεται από την η επιβολή των ναρκωτικών άνωθεν. Βέβαια, εγώ είδα όλες τις διαστάσεις, γιατί πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί και να μην κρίνουμε, θα λέγαμε, επιπόλαια ότι φταίνε μόνον άνωθεν κάποιοι παράγοντες. Λέγονται, γράφονται και διαδίδονται πάρα πολλά ότι υπάρχουν τα κέντρα αποφάσεων, τα σιωνιστικά, τα αντίχριστα, και κάποιοι που θέλουν να αποχαυνώσουν τους λαούς και βρίσκουν λοιπόν την λύση, την εύκολη λύση, το ναρκωτικό, το οποίο καταστρέφει την προσωπικότητα, καταστρέφει την νεολαία, καταστρέφει τα οράματα, καταστρέφει το μέλλον ενός τόπου και καταστρέφει τις αναζητήσεις και τις απαιτήσεις για δικαίωση κάποιων αγώνων. Είναι αυτές οι δυνάμεις που αναφέρατε και δεν χρειάζεται να τις ξαναναφέρω, θα επανέλθουμε και σε άλλη εκπομπή να πούμε πιο συγκεκριμένα. Λοιπόν, παλεύουν οι δυνάμεις του σκότους και οι αντίξεις δυνάμεις με τα ψυχοναρκωτικά της αιρέσης, να διαλύσουν την Ορθοδοξία, ώστε να μην υπάρχει η πνευματική θωράκιση ενός έθνους, ενός λαού, μιας κοινωνίας. Γιατί η Ορθοδοξία, η πίστης, είναι το βασικότερο θεμέλιο. Και βέβαια μπορούμε να πούμε ότι, να το συμπληρώσουμε τώρα, ολοκλήρωσαμε, μια βασικότατη η αιτία είναι η έλλειψη της πίστης, είναι η ολιγοπιστία ή η απιστία. Αυτή λοιπόν η έλλειψη της πίστης, αυτό το κενό που αφήνει η έλλειψη της πίστης, τρέχει να το καταλάβει λοιπόν το κενό αυτό, μια διέξοδος που είναι η παράδειση, η ψευτοπαράδειση των ναρκωτικών. Λοιπόν, άλλοι θέλουν να καταστρέψουν την Ορθοδοξία, να καταστρέψουν το έργο της Εκκλησίας
τη νεότητα, γιατί ξέρουν, εάν αφήσουν τη νεότητα κοντά στην Εκκλησία, να διαπαιδαγωγήσει η Εκκλησία τα παιδιά, τους νέους, με ιδανικά, με πρότυπα σωστά, τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους ήρωές μας. Πού είναι οι ήρωες? Πού ακούσαμε για Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Παπαφλέση, το Καποδίστρια? Πού ακούσαμε για τα πρότυπα και της λογοτεχνίας μας? Παπαδιαμάντη, Σικελιανό, τον Κάλβο, τους μεγάλους ποιητές? Δεν διδάσκονται αυτά επειδή έχουν πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, αξίες μέσα, και αυτά τα αντικατέστησαν στα σχολεία και δίνουν άχυρα με τη λογοτεχνία στα σχολεία και αφήνουν τα παιδιά και με άδεια την ψυχή. Ένα κενό υπαρξιακό χαόδες. Το χαοτικό αυτό λοιπόν κενό ανησυχεί τα παιδιά, και ανήσυχοι στρέφονται εδώ εκεί και καταλήγουν τελικά στις ψευδαισθήσεις. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας, πάτερ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά όλα που λέτε σεβαστά και όλα που λέτε είναι καλά. Μάλιστα. Αλλά εμείς είμαστε ορισμένοι οι πολίτεκνοι φταίοι και η πολιτεία. Γιατί, θα σας το πω αμέσως. Ναι, μα εγώ είπα ότι φταίει η πολιτεία, δεν είπα όχι. Ναι, γιατί όταν τα παιδιά τα παντρέψαμε, τα κάλαμε, και τώρα είναι 2 χρόνια που εγώ παντρέψα 6 παιδιά, και οποία είναι ορισμένα από αυτά που δεν έχουν δουλειά, και φοβόνται ακόμα να κάνουν παιδιά. Βεβαίως. Παρόλο που είναι από οικογένειες πολυτέκνων, έφυγε ο σεβασμός, τα σχολεία κλείσανε, χάσανε τις πολιές, χάσανε τα φουστάνια. Τα παιδιά μας, από εκεί ξεκίνησε το πιο πολύ και χάθηκε ο σεβασμός. Ναι, έχετε δίκιο, να σας απαντήσω. Χάρηκα, χαίρετε. Ναι. Λοιπόν, έχετε απόλυτα δίκιο. Εγώ δεν το ξέρεις αυτό. Η πολιτεία, η κοινωνία και η πολιτεία γενικότερα, το κράτος λέμε εκεί. Φταίει το κράτος, φταίει το κράτος. Μην βλέπουμε μονόπλευρα. Φταίει και το κράτος. Ένα μεγάλο φταίξιμο. Όταν δεν πιστεύουν κάποιοι και θέλουν να κυβερνήσουν έναν κόσμο ελληνικό που 98,2% είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, τότε φυσικά είναι μεγάλη αντίφαση και φταίει και ο λαός. Που αφήνει και κάποιοι δεν πιστεύουν και όμως είναι πάνω στον τράχυλο του ελληνικού λαού εκάστοτε. Όχι μια φρονιά και δύο ή μια περίοδο. Που απάντοτε. Απέτυχε ο ελληνικός λαός να έχουν πίστη, να έχουν σέβας, να έχουν οικογένεια, να έχουν ηθική ή εκάστοτε αναβάντας τα αξιώματα. Όχι, δεν το απαιτήσαμε. Δεν λειτουργήσαμε σαν λαός κυρίαρχος, είμαστε στο γράμμα. Δεν μας αφήνουν και δεν θέλουμε. Δεν έχουμε την τόλμη να λειτουργήσουμε σαν λαός με υπευθυνότητα και να κάνουμε χρήση του δικαιώματό μας του συνταγματικού, του άθρον 3. Μας λέει ότι είμαστε κυρίαρχος, ότι έχουμε δικαιώματα να τα διεκδικήσουμε. Ποτέ δεν λειτουργήσαμε σαν λαός. Μας έκαναν παθητικό λαό να δεχόμαστε παθητικά οτιδήποτε κακό συμβαίνει και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Βέβαια υπάρχουν και διαπιστώσεις μέσα από την Βουλή, όπως η Διακομματική Βουλή, Επιτροπή στη Βουλή των 92, διαπιστώνει τα εξής πράγματα. Και λένε λοιπόν, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε σαν ένα ακόμη από τα αίτια που οδήγησαν τους νέους στα ναρκωτικά, ότι είναι η απογοήτευσή τους από την πολιτική. Σκάνδαλα! Τόσα πράγματα, δεν είναι ανάγκη εδώ να τα εξειδικεύω και να τα λέω λεπτομέρως. Τα γνωρίζουμε αυτά. Συνητεύουμε τα σκάνδαλα των πολιτικών. Συνητεύουμε την ασυδοσία που υπάρχει πολλές φορές στους πολιτικούς και θα λέγαμε και την Βουλή που αποπροσανατολίζει το λαό και δεν υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού, αλλά μας αποπροσανατολίζουν μια έτσι και μια αλλιώς. Το λένε οι ίδιοι. Και στη συνέχεια. Σαν αποτέλεσμα λέει της τάσης απέναντι στην νεολαία ιδεολογικών, πολιτικών, ρευμάτων και παρατάξεων. Στη χώρα μας λένε οι ίδιοι οι βουλευτές του 92, στη Διακομματική Επιτροπή, μετά την μεταπολίτευση όλες οι παρατάξεις, άλλες λιγότερο και άλλες μερικές περισσότερο, μεταχειρίστηκαν τους νέους μας σαν μάζα. Κοιτάξτε, το λένε οι ίδιοι, μας έκαναν μάζα τους νέους. Εκμεταλλευόμενες τα οράματα και εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικές παρατάξεις, κομματικές, τα οράματα, τα όνειρα, τα συναισθήματα των νέων. Για να τους εγκαταλείψουν όταν πέτυχαν τους σκοπούς τους, να πάρουν την ψήφο, να καθιερώσουν την θέση τους, να κρατήσουν την καρέκλα τους. Εγκατέλειψαν την νεολαία. Σήμερα τι γίνεται με την παιδεία? Ακούσαμε χτες ότι ούτε 5% του ακαθάριστου προϊόν δεν διαθέτεται στην παιδεία. Είναι ντροπή το ελληνικό κράτος, το κράτος της σοφίας και της γνώσης, να έχει το μικρότερο ποσοστό για την παιδεία, πολύ λιγότερο από ό,τι έχουν οι Τούρκοι. Παρακαλώ. Ναι, πατέρα, ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο για την ποδιά. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα μας αυτό, μην το εξειδικεύουν. Μάλιστα. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Θέλω όμως κάτι άλλο να σας πω. Ναι, λίγο σύντομα παρακαλώ. Σήμερα ερχόμουν από ένα νοσοκομείο.
στην πόρτα στο αυτοκίνητο ήταν δύο παιδιά, ήταν και δύο κοπέλες. Ο οδηγός από μπροστά παρακαλούσε τα παιδιά να φύγουν από την πόρτα και δεν φεύγανε. Μιλήσανε με το χειρότερο τρόπο. Μάλιστα. Μεγάλωσα τρία παιδιά, δεν αντιμετώπισα τέτοια προβλήματα. Βέβαια κάτι και αυτά κάνανε, αλλά... Ναι, δεν έχουν τη σωστή αγωγή από τις οικογένειες, από τα σχολεία. Έχω χτυπηθεί πάρα πολύ από αρρώστιες, από αυτά. Δεν έχασα όμως την πίστη μου, γιατί μετά τη φουρτούνα έρχεται η αγαλίαση. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Δυστυχώς δεν δίδεται η σωστή αγωγή. Και βέβαια αυτό είναι ένα παράδειγμα ελλείψεως με ευγενίες, ευγενικής θα λέγαμε αγωγής. Αλλά εδώ έχουμε για τα ναρκωτικά. Οι οικογένειες μπορούσαν να θωρακίσουν τα παιδιά με την ενημέρωση, με ένα φυλάδιο, με τη διδασκαλία, με το να δείξουν το κατάντημα. Αλλά δεν είναι το σημείο μας θέμα, να πούμε, τις συνέπειες και την πρόληψη ή την θεραπεία ή την καταστολή. Σήμερα βλέπουμε τις αιτίες. Και είναι πάμπολες οι αιτίες. Δεν βγάζουμε έξω την πολιτεία, η οποία πολιτεία επανειλημμένως δημιουργεί θα λέγαμε αυτή την θολούρα και έτσι τα παιδιά απογοητευμένα ώστε γίνονται και απολυτικά, δεν ενδιαφέρονται, ενώ παλιά ενδιαφέρονται 7 στους 10 νέους για τα πολιτικά, βέβαια και για τα κομματικά με κακόν τρόπο μέσα στα σχολεία και πανεπιστήμια που δεν θέλουν τα κόμματα να διαιρούν. Δεν πρέπει να διαιρούν τα κόμματα, να υπάρχει πολιτικοποίηση για οραματισμούς, για απαιτήσεις, για δικαιώματα, ναι. Όχι όμως να διασπάται η μαθητική, η πανεπιστημιακή κοινότητα σε κομμάτια και να γίνονται διαπληκτισμοί χωρίς να πρέπει. Έλληνες με Έλληνες να βγάλουν τα μάτια τους. Έγιναν λοιπόν οι νέοι απολυτικοί, όπως τον διαπιστώνουν και οι ίδιοι στη Διακομματική Επιτροπή, διότι πλέον δεν στρέφονται προς την πολιτική, νιώθουν μια αηδία επειδή διαψεύτησαν από τις επανειλημμένες, θα λέγαμε, αταξίες που συμβαίνουν μέσα στον πολιτικό χώρο. Παρακαλώ. Γεια σας. Χαίρετε. Θα ήθελα να πω κάτι για τις μαθητικές κοινότητες που είπατε προηγουμένως, οι οποίες είναι διαλυμένες. Επειδή ανήκω σε κοινότητα πανεπιστημίου, είμαι στο πανεπιστήμιο, σας πληροφορώ ότι η κοινότητά μας κάθε άλλο παρά ενωμένη είναι. Δηλαδή, σε αυτό φταίει πρώτα-πρώτα αυτή η οικογένεια, οι οικογένειές μας φταίνε, γιατί από τις οικογένειές μας έχουν ξεκινήσει όλα. Βασιζόμαστε στις οικογένειές μας, οι οποίες αυτές δρομολογούν τα πάντα, τα συμφέροντά τους, τα πάντα με την πολιτική του ζωή. Και αυτό μας το έχουν ευτεύσει και εμάς. Μάλιστα. Μπορεί να δείχνουμε ότι είμαστε αγαπημένοι, ενωμένοι σαν συμφοιτητές, αλλά δεν είμαστε. Έχουμε διαλυθεί, ο ένας φοιτητής πιστεύει αυτό, ο άλλος αυτό, και από την εκκλησία είμαστε χιλιόμετρα μακριά. Είμαστε λοιπόν, χιλιόμετρα μακριά. Και αυτό εμένα προσωπικά μου λείπει, γιατί εντάξει, μεγάλωσα εσόκληση σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά σας πληροφορώ ότι ποτέ οι γονείς μας δεν μας πήγανε στην εκκλησία. Ποτέ. Είδατε λοιπόν το παράδειγμα που δεν λάβατε. Το πρώτο που δεν είχατε. Ποτέ η οικογένειά μου τουλάχιστον κοιτούσε μονάχα τα χρήματα, πώς να κάνει περισσότερα χρήματα, κοιτούσε τα συμφέροντα τα δικά της και ποτέ δεν πήρε τα παιδιά, δεν μας πήραν να μας πάνε μια μέρα στην εκκλησία. Και πιστεύω ποτέ. Ότι αυτό το κενό που σας άφησε, το υπαρξιακό κενό της απουσίας του Θεού, δεν μπορούσε καμία εμπειρία, καμία ευχαρίστηση, καμία χαρά, καμία κατάσταση να το γεμίσει. Σίγουρα και η εκκλησία εμένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ και έχω και άλλα παιδιά στο πανεπιστήμιο και άλλα κορίτσια και άλλα αγόρια που τους λείπει η εκκλησία. Τώρα νομίζω όμως ότι έχετε... Το έχουμε πει στους γονείς μας, δηλαδή τώρα τα λέμε στους γονείς μας. Οριμότητα την ιανική, οπότε μπορείτε να αναζητήσετε σε μια καλή ενορία, σε ένα καλό πνευματικό, μια καλή λειτουργία, γιατί δεν θα νιώσουμε την παρουσία του Θεού μέσα στα βιβλία να διαβάσουμε, εκείνη είναι σχολαστιστική, θα λέγαμε, νοοτροπία. Δεν μας φανερώνει τον Θεό το διάβασμα, τα βιβλία, οι θεωρίες, αλλά η εμπειρία, η επικοινωνία με τον ίδιο τον Θεό μέσα στο λειτουργικό χώρο και χρόνο. Σε μια λειτουργία, σε μια ακολουθία, σε ένα πανηγύρι, σε ένα καλό πνευματικό μπορείτε να γνωρίσετε λοιπόν τον Θεό και την συμπαράσταση της Εκκλησίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι μια διαπίστωση πραγματικά πολύ συντακτική και το πρόβλημα είναι ότι η Εκκλησία δεν θα πρέπει να περιμένει τους νέους να έρθουν μέσα στους τέσσερους τοίχους, αλλά θα πρέπει να ανοίξει τα ενοριακά νεανικά κέντρα
να είναι, θα λέγαμε, το σαλόνι, το χολ του λειτουργικού χώρου. Και αν θέλουν νέοι, να εκκλησιαστούν, να λειτουργηθούν, να έχουν τις εμπειρίες. Αλλά χρειάζεται λοιπόν ο προθάλαμος, το πνευματικό νεανικό κέντρο, με τον ήχο, με τον χρώμα, την εικόνα, με τη βιβλιοθήκη, με τη μουσική, με τα πρόσωπα τα κατηρτισμένα. Πού είναι τα αυτά? Κάποιοι φορείς λένε, μα τα έχουμε όλα. Πού είναι τα? Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν ούτε το ενδέκατον συνορίες των ενωρίων δεν έχουν αυτά τα κέντρα, και αν τα έχουν δεν κάνουν πρόγραμμα σωστό για να ανοίγουν τις πύλες, να προσέρχονται οι νέοι και να βρίσκουν εκεί έναν άνθρωπο πνευματικό, εξομολόγο, να πούν το παράπονο, το πρόβλημα, τη δυσκολία, να μπορέσουν να ξεφύγουν από τις φλεκτάνες του κακού, να βρουν μια βιβλιοθήκη, ένα βιβλίο να ενημερωθούν, να μελετήσουν, ένα πρόσωπο να συζητήσουν. Η Εκκλησία οφείλει να κάνει το καθήκον της. Και μην μας πούμε εκεί υποκριτέ, και πάλι το λέγω, ότι τα κάνουμε με ποιότητα όλα. Απέχουμε παρασάγκας από το να εκπληρώσουμε το καθήκον το εκκλησιαστικό. Και συγχαίρω αυτή την κοπέλα, η οποία αν και δεν ένιωσε κοντά στην Εκκλησία και δεν νιώσε τις εμπειρίες πνευματικές, τις εκπνευματικές, όμως νιώθει την αναζήτηση. Μπορούμε να διαψεύσουμε αυτά τα νιάτα, ή θα περιμένουμε μυρολατρικά, αν έρθουν να χτυπήσουμε την καμπάνα, αν έρθουν, θα φτιάξουμε τις αίθουσες, τους χώρους, τα προγράμματα, τα πρόσωπα, και θα τους καλέσουμε και με προσωπική πρόσκληση, κατ' όνομα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, εγώ νομίζω ότι δεν φταίει η πολιτεία για αυτά τα παιδιά, διότι εγώ είμαι άνθρωπος κοινωνικός και κάθομαι και συζητώ με αυτά τα παιδιά πάντα με επιφυλακτικότητα. Δεν τους δείχνω ότι είναι ναρκωμανείς και αυτά. Φέρω κάτι προβλήματα άλλα και καταλαβαίνω τα παιδιά όταν μιλάμε, ας πούμε. Θέλω να πω ότι τα παιδιά αυτά εξαρτώνται από τις οικογένειες. Από τι ξεκινάει το πρόβλημα? Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Από τις οικογένειες να συζητήσουν με τα παιδιά. Ναι. Ασχολούνται με δύο δουλειές. Ναι. Θέλουν να αποκτήσουν πολλά οι γονείς, αυτοκίνητα, σπίτια. Ναι. Και δεν καταλαβαίνω ότι έτσι έχουν διαλυθεί τελείως οι οικογένειες. Εάν σας πω εγώ, πάτερ, το τι έχω τραβήξει στη ζωή μου, θα φρίξει όλη η Ελλάδα. Και όμως από μικρό παιδί μου έδειξε η μητέρα μου τον Χριστό, και κάθε πρόβλημά μου που είχα, σας ομολογώ ειλικρινά, πήγαινα στην εκκλησία και εκεί γαλήνευε η ψυχούλα μου. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Τι έπρεπε να είχα κάνει με το μητριό μου, ξύλο, βάσανα, πείνα, πέδεψε, μεγάλωσα στους δρόμους. Δηλαδή τι έπρεπε να γίνω εγώ? Αλλά είχα τον Χριστό και τον έχω πάντα, ναι, μέχρι που να πεθάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ηρεμή ψυχούλα μου, και δεν υπάρχει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Καλά. Λοιπόν, παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι, γιατί έτσι αδικούμε κάποιους άλλους που θα είχαν και κάτι ίσως σοβαρό να μας πούνε. Βέβαια, έχετε ένα δίκιο, αλλά δεν μπορούμε να απολυτοποιήσουμε τη μία αιτία της οικογένειας. Είναι η βασική αιτία η οικογένεια. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν οικογένειες οι οποίες εκπληρούν στα πάντα τα καθήκοντά τους, τις υποχρεώσεις τους, λειτουργούν σωστά ως σύζυγοι, ως γονείς, με αγάπη, με στοργή, προλαμβάνουν, τρέχουν, και όμως τα παιδιά κατήδησαν να πέσουν στα ναρκωτικά. Γιατί υπάρχει και η άλλη αιτία, η άλλη μεγάλη παγίδα, οι φίλοι, οι παρέες, υπάρχουν τα στέκια των ναρκωτικών, υπάρχει η κοινωνία, υπάρχει η τηλεόραση, υπάρχουν τα περιοδικά, υπάρχουν οι πράκτορες που κυκλοφορούν αυτά τα ναρκωτικά και δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση των ναρκωτικών. Να δούμε τώρα μια άλλη διάσταση αιτίας των που στρέφονται οι νέοι στα ναρκωτικά. Είναι η στέρηση που έχουν πολλοί νέοι πολλές φορές, και επομένως το ναρκωτικό είναι η αναζήτηση της αναπληρώσεως της στερήσεως, του αγαθού που στερήθηκαν, είτε είναι πνευματικό, ηθικό, υλικό, κοινωνικό. Και έχουμε λοιπόν στέρηση οικονομική. Οπότε όταν στερείται ο νέος και δεν έχει χρήματα, δεν έχει εργασία, δεν έχει ασφάλεια, έχει προβλήματα επαγγελματικής αποκαταστάσεως, τότε όταν μένει συνέχεια μέσα σε αυτή την στέρηση, την οικονομική, κοινωνική, θα στραφεί σε μια διέξοδο. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ακούστε, να μην μας ακούτε έτσι, θα να θέλετε να μας κλείσετε γρήγορα. Δώστε υπομονή, διότι από εμάς θα βγει η εκπομπή. Αυτά που λέτε είναι γνωστά. Αλλά τα δικά μας πρέπει να βγουν στον αέρα, να καταλάβουμε ότι κάθε αποτέλεσμα έχει την αιτία του. Διότι όταν μεγαλώνω ένα παιδί και μου καταργούν την προσευχή για το σχολείο, μου καταργούν τη σημαία, μας καταργούν το πρωί οτιδήποτε
θα φέρει το παιδί μπροστά στην εκκλησία. Μου καταργούν τη γλώσσα μας τα αρχαία. Το παιδί μας και έρχεται και σου λέει θέλω και θέλω και αφήνουν όλα τα σκυλάδικα να τρέχουν και τα φώτα τα νιώθουν. Πώς θέλετε να καταπολεμηθεί? Δεν βγήκε η εκκλησία να πει εγκράτεια, η ευλογία μέσα από την εγκράτεια θα ανακοιτήσουμε και τα έτσι και τα πάντα. Να μας αφήνετε να μιλάμε. Σας διότι αφήνω, αλλά... Είμαστε γονείς. Κοιτάξτε, ναι, σας αφήνω, αλλά δεν μπορούμε να μονοπολούμε 2-3 μόνο τη συζήτηση. Πρέπει να μιλήσουν και άλλοι, γι' αυτό επεμβαίνω. Να μην μιλήσουν, να μιλήσει ένας και καλός που τα πει όλα, διότι εγώ μόνο, έχω καλύψει κι άλλους. Και αυτά που λέω, αν δεν είναι σωστά, να μου πείτε δεν είναι σωστά και δεν τα ξέρουμε και τα δεν το αφισβητούμε, αλλά είναι και άλλοι όμως καλοί. Δεν είναι όμως ένας. Ναι, αλλά να μας αφήνετε εφόσον υπάρχουν τηλέφωνα, τρώμε τον χρόνο άδικα. Εγώ λέω ότι κάθε αποτέλεσμα, πατέρ μου, έχει την αιτία του. Τα παιδιά κατήργησαν τον εκκλησιασμό. Κατήργησαν τις ποδιές. Κατήργησαν τους. Πάω να δω τον καθηγητή του παιδιού μου και τον βλέπω με τα μαλλιά και με τα τζιν και με μπαλωμένα. Αυτά γιατί δεν τα λέτε? Πώς δεν τα λέω, τα λέω και τα λέτε, να τα λέτε και να τα φωνάζετε. Τα λέγω. Βγαίνουν τα κανάλια μας μετά τις 12 και παίρνουν όπου είναι το συναπάτημα και παίρνουν. Να μην λέω ονόματα που κάνουν εκπομπές και παρασύρουν τα παιδιά. Δεν κοιμούνται. Κοιτάζουν να μας διώξουν τα σπίτια μας για να κρεμαστούν στα τηλέφωνα. Αυτά να καπτηριάσουμε. Όλα αυτά, αγαπητέ μου, τα λέγω, αλλά δεν μπορώ να τα λέω κάθε μέρα τα ίδια πάλι. Τα κάνουμε, μα τι τα λέγω αυτά και κάθε υπερβολή μάλιστα. Και υπογράφω και επαυξάνω. Αυτά... Τα λέγω. Αν παρακολουθείτε στις εκπομπές μου, θα δείτε ότι αυτά τα πράγματα λέω συνέχεια. Άρη βρωμάει από το κεφάλι. Πρέπει να αλλάξει ο κόσμος. Να μπουν τα παλιά πρώτο 80. Ό,τι και να έκανα, επιράγει διαλύθηκα τα... Να σας διορθώσω λίγο. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Ακριβώς. Ο κόσμος είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτή η γενιά είναι χαμένη μέχρι 15-20 χρονών. Από εδώ και πέρα το νέο παιδί πρέπει να του δώσουμε το δημοτικό. Αυτά που είχαμε εμείς. Να ανοίγουμε τα χέρια μας όταν δεν ξέρουμε μάθημα, να μας χτυπάει ο δάσκαλος. Να μην πάμε εμείς οι γονείς και να πούμε ποιος είναι εσύ και γυρίζει το παιδί μου. Μα λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Όλα που είπατε είναι σωστά, τα εγκρίνω, τα επαυξάνω. Τα λέμε συνέχεια εδώ, αλλά δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε αυτολεξί τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Κάθε φορά θα βλέπουμε ένα πάθος και θα κινούμεθα γύρω από τις βασικές αιτίες και βέβαια όταν μας απασχολεί, αγαπητέ μου, η θεραπεία του κακού, τώρα βλέπουμε μόνο τις αιτίες και μαζί συζητάμε και βρίσκουμε τις λεπτομέρειες, βρίσκουμε τις αιτίες του κακού σήμερα, τη στροφή στα ναρκωτικά. Όταν μιλήσουμε για τη θεραπεία, την πρόληψη, την καταστολή, τότε θα πούμε περισσότερα για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, τώρα να δούμε μια άλλη αιτία που είναι κάπως τροματινά ψυχολογικής φύσεως, είναι η στέρηση που έχει το παιδί ή ο νέος από την παιδική ή έστω και από την βρεφική ηλικία. Πρέπει ένα παιδάκι που δεν θυλάσει, που στερηθεί τον θυλασμό το φυσιολογικό της μητέρας του ή που στερηθεί ας πούμε την τροφή του την επαρκή από την βρεφική του ηλικία, αυτή η στέρηση, ή εάν το παιδάκι ακόμα στην βρεφική του ηλικία ή στην ηλικία της κυοφορίας του έχει μητέρα που είναι χρήστης ναρκωτικού, τότε και αυτό κοινωνεί του ναρκωτικού μέσα στην κοιλία της μητέρας, ή όταν κάνει χρήση η μητέρα μετά την γέννηση που μεταβεί με το γάλα της ουσίες ναρκωτικές, τότε το παιδί καταστρέφεται. Καταστρέφεται για πάντα και δεν μπορεί, αφού δημιουργηθεί ένα σύνδρομο, θα λέγαμε, εξαρτήσεως στο παιδάκι. Έχουμε παράδειγμα που ένα μικρό παιδάκι, όταν η μητέρα για να κοιμηθεί του έδινε μια παπαρούνα, λίγο το έστειβε και το έφταζε μέσα στο γαλατάκι του, δεν έπινε το γάλα χωρίς την παπαρούνα. Ήθελε λοιπόν να πιει το γάλα μαζί με την παπαρούνα, δηλαδή ένιωσε το βρέφος, το σύνδρομο της στέρησης, και έκραγε και έσκουσε, και μόνο όταν έπεφτε το ναρκωτικό τότε έπινε και το γάλα. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας χαίρομαι για την εκπομπή σας, αλλά έχω στενοχωρηθεί που σας παίρνω στο τηλέφωνο και λέμε τα ίδια και περνάει η ώρα και δεν ακούμε εσάς, ακούμε τους ίδιους, λέει τα ίδια και τα ίδια. Γι' αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω το ερώτημα να είναι σε ένα λεπτό. Για να κάνω εγώ μια έρευνα και να παρουσιάσω κάτι εδώ, έχω υπόψη μου να τα πούμε όλα με μια μέθοδο. Δεν θα πούμε τα πάντα σήμερα, γιατί τα ναρκωτικά θα μας απασχολήσουν με τουλάχιστον σε 5-10 ομιλίες. Θα πούμε γενικά τις αιτίες. Και θα δούμε όλες τις αιτίες όπου υπάρχουν, χωρίς να λέμε μόνο η κοινωνία, μόνο η οικογένεια, μόνο το κράτος, μόνο η εκκλησία. Όλοι μας είμαστε συνυπεύθυνοι. Όσοι έχουν μιλήσει, επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια, τα οποία τα ίδια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό.
Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν, θα λέγαμε ένα σύνδρομο στερήσεως που προσπαθεί να γίνει μια κακή αναπλήρωση μετά, αποτυχημένη όπως λένε οι ειδικοί αναπλήρωσης, με το ναρκωτικό να αναπληρώσουν εκείνο το οποίο δεν μπόρεσαν να απολαύσουν είτε από την παιδική είτε από την παιδική ηλικία. Και έπειτα βλέπουμε ότι υπάρχει αυθονία, βέβαια δεν το ολοκληρώσαμε, σπέβδουμε γιατί η ώρα συμπληρώνεται. Υπάρχει λοιπόν μια αναζήτηση σε εντάσεως, δεν αρκεί στο νέο μια μέτρια χαρά, ένας μέτριος ρυθμός και βαθμός χαράς, αλλά θέλει στην υπέρβαση, στην ένταση την χαρά και την ειδονή και την ευχαρίστηση. Μάλιστα σε μια κοινωνία η οποία διδάσκει το παιδί να αμαρτάνει, να ασωτεύει, να δοκιμάζει ακόμα και τις ειδονές, τις σαρκικές και το σεξ από την παιδική ακόμα ηλικία, βλέπουμε ότι τα παιδιά αυτά δεν ικανοποιούνται. Θέλουν να έχουν μια υπέρβαση του ορίου που γνώρισαν της χαράς αυτής στην παιδική ηλικία, πρόωρα ίσως, και νιώθουν τροπτινά την τάση να κάνουν χρήση ναρκωτικού ώστε να αυξήσουν την ένταση αυτής της χαράς και της ειδονής. Είναι λοιπόν αυτές οι στέρησεις δημιουργεί αυτή την αναζήτηση. Και έχουμε στέρηση οικονομική, κοινωνική όπως αναφέραμε. Έχουμε στέρηση συναισθηματική, ψυχολογική. Όταν έχουμε αυταρχικό, άστοργο, αδιάφορο οικογενειακό περιβάλλον, όταν έχουμε οικογένεια προβληματική όπως αναφέραμε, μέσα σε ψυχολογικές εντάσεις, συγκρούσεις, σε ένα τυραννικό περιβάλλον που αλληλοευρίζονται οι γονείς, συμπληρώνουμε τα προηγούμενα τα οποία είπαμε, τότε μέσα σε αυτό το περιβάλλον νιώθουν τα παιδιά την τάση για φυγή. Έχουμε στέρηση μετά κοινωνική, καταπίεση της κοινωνίας, ανεργία κλπ. Τα οποία αναφέραμε. Έχουμε στέρηση πνευματική, ιδεολογική, άγονη παιδεία, χρησιμοθυρική, μόνο να μάθουν τις ερωτήσεις να πετύχουν στις πανελλαδικές. Έχουμε στέρηση των πνευματικών, αγιοπνευματικών ακόμα αγαθών, τα οποία δεν φροντίσαμε εμείς να τα δώσουμε με μια κασέτα, με ένα δίσκο, με ένα περιοδικό εικονογραφημένο, μέσα στις οικογένειες, στα παιδιά που δεν έρχονται στην εκκλησία, να τους φτιάξουμε όπως αναφέραμε τα νεανικά τους κέντρα. Και για να καταλήξουμε, μια και η ώρα μας συμπληρώθηκε, φταίνε λοιπόν όλοι οι παράγοντες, αγαπητοί τηλεθεατές, να μάθουμε να είμαστε ειλικρινείς και όχι φαρισαίοι. Μην λέμε ότι φταίει μόνο ο παράγοντας. Φταίει η οικογένεια, φταίει το σχολείο, φταίει η κοινωνία, με όλη την φαυλότητα την οποία έχει δημιουργήσει, που φταίμε όλοι μας που αφήσαμε την κοινωνία να είναι τέτοια που είναι σήμερα, τόσο σάπια, και το να γράφουμε και το να συλλητεύουμε, να διαπιστώνουμε, δεν είναι η λύση του προβλήματος. Άρα επειδή της λύσεως και της θεραπείας θα πούμε σε άλλη εκπομπή. Φταίει και η ιατρική που δίνει χωρίς να είναι ανάγκη, θα λέγαμε, ψυχοτρόπα, αναλγητικά και αλκοολιτικά φάρμακα, και κάνει και βαριά θεραπεία ενώ δεν χρειάζεται βαριά θεραπεία. Όλα αυτά τα αυταξίματα δημιουργούν στα παιδιά ένα κενό, ένα μεγάλο κενό. Όλες αυτές οι στερήσεις πρόχνουν τα παιδιά λοιπόν στην φυγή. Ποια είναι η φυγή? Στην αναζήτηση του πληρώματος, της αναπληρώσεως, της κακής αναπληρώσεως που είναι τα ναρκωτικά. Τα ναρκωτικά λοιπόν είναι η φυγή των παιδιών και των νέων. Η κακή φυγή, η καταστροφή, είναι ο θάνατος. Αλλά όλοι μας φταίμε για αυτή τη φυγή, για αυτόν τον θάνατο. Αγαπητοί τηλεθεατές, αγγίξαμε σήμερα σε βασικές, θα λέγαμε, όψεις τις αιτίες του προβλήματος που ζούμε. Ξέρεις τι είναι να κλαίνε οι οικογένειες, μανάδες και πατεράδες, μεγάλοι αδελφοί και μικροί αδελφοί, να κλαίνε τα παιδιά για τους γονείς αν είναι αλκομανείς, οι γονείς για τα παιδιά, είναι να θρέφουν μέσα σε ένα καλό περιβάλλον, αλλά όμως να κάνουν και λάθη παιδαγωγικά. Φταίει κακή παιδαγωγία, βέβαια, όταν τα παιδιά δεν παιδαγωγούνται σωστά και καταλήγουν έτσι στα ναρκωτικά, καταλήγουν στον θάνατο. Και ενώ μιλάμε καθημερινά για τον θάνατο που παραμονεύει, ενώ μιλάμε καθημερινά για τις τραγωδίες που παίζονται, και ενώ κάνουν στατιστικές, τόσοι πέθαναν και άλλος πέθανε από ηρωίνη και άλλος ένας πέθανε από ηρωίνη, και ενώ διαβάζουμε ότι είναι εισαγόμενη η έκσταση, ξεκινήσαμε από την έκσταση και καταλήγουμε με την έκσταση, έκσταση θα λέγαμε αισθησιακή, σαρκική θα λέγαμε εμπειρία, διαγέρσιος, μας μιλάνε και μας λένε ότι η έκσταση στη Θεσσαλονίκη εισάγεται από τη Βουλγαρία. Βέβαια από τα Σκόπια δεν μας μιλάνε, γιατί δεν μας λένε ότι στα Σκόπια είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο ηρωίνης,
μάλιστα συνθετικής ηρωίνης που είναι πιο βλαπτική, μας λένε για τις διαπιστώσεις ότι πεθαίνουν τόσοι, πέθαναν τόσοι. Πότε θα πούμε τι θα κάνουμε ουσιαστικό μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο σχολείο, στα κανάλια των τηλεοράσεων? Πώς θα διδαχτεί ο νέος να αποφύγει τα ναρκωτικά? Αν πεθάνουν πολλοί, κάνουμε εκπομπές και σύρια ολόκληρα για τηλεθέαση, για διαφημίσεις δηλαδή. Όταν περάσει η κρίση και ένα θάνατος ή κάποια εξέγερση μέσα στις φυλακές, τότε ξεχάσαμε το πρόβλημα, λύθηκε το πρόβλημα. Όχι, το πρόβλημα απαιτεί κάποιες λύσεις ριζικές και για αυτές τις λύσεις θα μιλήσουμε σε άλλες εκπομπές. Πώς λοιπόν θα θεραπεύσουμε το πρόβλημα, θα το προλάβουμε, γιατί η πρόληψη είναι το καλύτερο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε. Μην το γύριο νευρογινό του Κύριε.